Ο οποίο ήρθε στον ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι, και αυτή τη στιγμή προσφέρει. Έτσι. Θέλοντας και μη, όπως λέγε, φίλε. Λέγε, φίλε. Λαγό, τελικά πόσες θέατρες έχετε αυτή τη στιγμή εσείς? Ο Άρης, τελευταία φορά που είπαν 4.500. Αυτό ξέρεις τι με... Ξέρεις τι, περίμενε. Άκου, φίλε, τι έγινε. Άκου να δεις, περίμενε. Γιατί, περίμενε ένα λεπτό, φίλε. Θα μιλήσεις όσο θέλεις. Ένα λεπτό. Εννιά άτομα είχε. Ένα λεπτό. Αμφισβητείς τη διοίκηση του Άρη. Ναι, την αμφισβητώ. Αμφισβητείς. Ξέρεις γιατί... Τους Αγοράκη όταν έβγαλε 12,5, γιατί δεν αμφισβητείς? Μήπως είσαι χεσμένος? Γιατί είδα το γήπεδο. Μήπως κάνεις κακάκια? Το γήπεδο κάνεις κακάκια. Όχι, κακάκια κάνεις. Κακάκια κάνεις. Το μπορεί να είναι γεμάτο με εισιτήρια. Εγώ σου είπα για διαρκείας. Και λέω, μήπως άμα πεις ότι έχουν πραγματικά 7 με 8.000 διαρκείας, θα σου την πέσουν απ' έξω και κάνεις κακάκια. Γιατί για τον Άρη κάνεις κακάκια. Εσένα ποιος το είπε, βρε. Έτσι λέω εγώ. Εγώ λέω ότι άμα πει για τον ΠΑΟΚ 7-8.000 διαρκείας, θα βγουν έξω από το Μετρόπολη. Ας βγουν. Αφισβητείς την ΠΑΕ Άρη. Αφισβητείς την ΠΑΕ Άρη. Βγήκε ο διευθυντής ΠΑΕ Άρης και σου είπε 4.500. Ναι, ναι, ναι. Αφισβητείς. Και ο Παπανδρέου. Βέβαια, ναι. Βέβαια, ναι, όταν σου είπε ότι δεν έκανε για 200 εισιτήρια sold out με τη Σαραγώσα, δεν τον αφισβήτησες. Ναι, 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 ναι. Είπε την αλήθεια εκεί. Άκου. Έτσι είναι, Ραπτόπουλε. Άκου τώρα. Να είμαστε λάδι. Άκου τώρα. Βγαίνει ο Τσαλτίδης. Έτσι είναι. Βγαίνει ο Τσαλτίδης. Έτσι είναι. Κακάκια κάνει. Ο Τσαλτίδης. Κακάκια κάνει. Εντάξει, όποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Κακάκια κάνει. Θα σε απαντήσω κι εγώ μετά. Βγαίνει ο Τσαλτίδης και λέει. 1500 εισιτήρια διαρκεί. Την πρώτη εβδομάδα 1500 ήταν, ναι, βέβαια. Την πρώτη εβδομάδα, ρε. Την προηγούμενη Κυριακή δεν έγραψε. Το έγραψε ή δεν το έγραψε? Έλα, βρε, 12.500 διαρκεί και 20.000 εισιτήρια βγάζατε. Αυξήθηκε η τούμπα. Δεν μιλάμε όλο τον χρόνο. Αυξήθηκε από 28 σε 33 αυξήθηκε. Έγινε πτυσσόμενη. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει. 1500 γράφει ο Τσαλτίδης. Πέρυσι είναι εξέδρα ο Ζουμπούλης. Γράφει 3.000. Παίρνει ο. Παίρνει ο Μπουγάτσας και λέει τι γράφεις? Εγώ ξέρω αυτό που λέει. Αφισβητής στοιχεία της ΠΑΕ. Αυτό σου λέω. Αφισβητής. Δηλαδή, ενώ απ' την άλλη τα οφθαλμοφανή δεν τα αφισβητής. Αυτά οφθαλμοφανή. Έλα να τρέπεσαι λίγο, ρε. Σε πονάει που είχαμε τετραπλά διαρκές από σένα. Ανύπαρτε και άτυπλε. Άντε κάνε μας τη χάρη μωρέ τώρα. Με τον Άρη σου μας έχει Μπαρσελόνα. 28.000 γήπεδο. 4.000 με το ζώο. Τι να σε αφήσω, ρε φλάκα. Μιλάς για το 12.000 διαρκείας. Για τον ΠΑΟΚ. Βλάκα είναι 3 sold out. Βλάκα δεν είσαι βλάκα με αυτά που λες. Βλάκα δεν σε είπα γιατί. Εντάξει, πες με βλάκα και εσύ, αλλά είσαι βλάκα για μένα. Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι σε. Εγώ δεν θα σε πω. Υπάρχουν 12.500 επίσημα διαρκείας και λες για 7.000. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Θα απαντήσω. Εγώ θα απαντήσω. Επειδή σε πονάκι είσαι λίγο. Δεν το κατάλαβα. Δεν σε είπα βλάκα. Επειδή εσύ δεν μπορεί να γεμίσει το κεπεδό. Άσε μόνο τον ακούμε τώρα. Ανοίγει το στόμα σου και θα τραπετεύουν οι μαμακίες. Έλα. Ανοίγει το στόμα σου και τραπετεύουν οι βλακίες. Δεύτερο. 28. Είσαι λίγο εσύ. 28. Σταμάτα, ρε. 28. Τώρα διάλειμμα. Διάλειμμα. Τώρα. 12.000 διαρκείας. Τώρα. Μόνος μου έμεινα. Τι έγινε? Όταν έχουμε γραμμές φώναξε με. Είχαμε εδώ Super 3 εναντίον Θύρας 4. Εγώ πάντα ουδέτερος, στη μέση. Τι έγινε, τι ξύνεις? Καλά είσαι? Ο άλλος καλά είναι? Εντάξει. Πάτε πληθείτε μέσα, σκουπιστείτε, τη μπλούζα σου που σκίστηκε να τη φτιάξεις, εσύ από εκεί το γυαλί να το πιάσεις. Πάλι σας πρόλαβα, την έκλεισα την εκπομπή εγώ. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ξέρω εγώ τι κάνω. Μέσα σε το διάλειμμα εμένα. Άντε. Ωραία τρίχα έχει στην πλάτη. Ωραίος άντρας της. Δεν μου λες. Πάει κάνε καμιά αποτρίχωση με κάνει κερί, ρε. Δεν ξέρει τώρα αυτός με ποιον μιλάω. Παίρνει από τους δύο. Για να δω και σαγιονάρα Μιτσούκο. Έλα κλείσει την πόρτα. Ένα θέμα σας. Ζαγοράκι, βλέπεις.
Για πάρτι σου χτυπήθηκαν τα παιδιά.